νομίζω κυλήσε μια χαρά η προετοιμασία μας, όσον θα μπορούσε να κυλήσει με τις καταστάσεις που υπάρχουν και την περίοδο που είμαστε, καλοκαίρι, off-season, κάποιοι έρχονταν από αποχή αρκετούς μήνες, άλλοι αμέσως μετά που τελειώσαν. Είχαμε το παράθυρο με τους ΑΜΚΕ που βοήθησε να βάλουμε κάποιες βάσεις ούτως ώστε να βρούμε κάποια πράγματα έτοιμα όταν ξαναβρεθήκαμε σε αυτήν την περίοδο. Φυσικά έχουμε νέα άτομα για ακόμα μια φορά, κάτι που το συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτήν τα παράθυρα. Είχαμε κάποιες ατυχίες, κάποιες απορίες, κάποιοι παίχτες που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Εμείς προετοιμαστήκαμε με τα δεδομένα. Νομίζω είχαμε κάνει σωστή δουλειά, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, δώσαμε τα φιλικά μας. Νομίζω η ομάδα είναι έτοιμη τουλάχιστον να πάει να αντιπροσωπεύσει εκείνον που προετοιμάστηκε να κάνει. Σίγουρα δύσκολα τα παιχνίδια και ίσως την περίοδο που βρισκόμαστε η ομάδα να μην μπορεί να αντιπροσωπεύσει στον βαθμό που θα μπορούσε να το κάνει κάτω από άλλες συνθήκες. Το σημαντικό για μας είναι ότι είχα το ξαναπεί στα προηγούμενα παράθυρα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε νοοτροπία, θέλουμε να χτίσουμε μια φιλοσοφία την οποία να αντιπροσωπεύουμε κάθε φορά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλουμε να δούμε που δουν τα επίσημα παιχνίδια, χωρίς το να σημαίνει ότι θα παλέψουμε για το πιο δυνατό αποτέλεσμα και το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε να βγάλουμε. Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολη περίοδο, Αύγουστο, διακοπέ, όλο ο κόσμο θέλει να ξεκουραστεί. Απλά ο κόσμο που πραγματικά νοιάζεται για τη χώρα του, για την ομάδα του, τη εθνική, νομίζω πρέπει να είναι εδώ να αντιπροσωπεύσει και να βοηθήσει το σύνολό μας, γιατί πάντα με τη βοήθεια του κόσμου η ομάδα έδειξε καλό χαρακτήρα και πάντα ήταν ένα κούντιμα ενέργειας το οποίο χρειάζεται. Κλασικό παράδειγμα που έχουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια ήταν η Πορτογαλία, που ήταν ο έκτος μας παίχτης που βοήθησε ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο να πιάσουμε μια πολύ σημαντική νίκη που νομίζω ήταν ιστορική νίκη για τα κυπριακά δεδομένα. Θέλουμε τον κόσμο σίγουρα, προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει, να κάνει μια θυσία για την εθνική, να μπορεί και στα δύο παιχνίδια. Σίγουρα η Εθνική θα το εκτιμήσει και θα το δείξει και στο ΙΠΑ.